Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας». Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές στίξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Frankfurt am Main. Μια αυτοκινητάρα μεγάλη, ψυγείο να πούμε, ίσα με 5 κάμαρες και κουζίνα. Πάνω στο βολάν καθόταν ο Περικλής. Πλάι, βοηθός ο Στάθης ο Κικυρίκης. Την κουμαντάριζε την αυτοκινητάρα ο Περικλής, την έφτανε στους Ευζώνους, έπαιρνε τον παλιόδρομο μέχρι Σκόπια, ρολάριζε μέχρι Βελιγράδι, ανηφόριζε στο Ζάγκρεμ και από εκεί πέρναγε την Καρινθία και έπεφτε στην Αύστρια. Χιόνια στις κορφές, κρύα στο δρόμο και κρέατα στην αποθήκη. Πάει κέλα ημέρας 8 και ανάπαυση ημέρας 2. Με το μισθό και με κάτι φέρε μου και πιάσε αυτά τα χαμνά, κονόμαγε ο Μάγκας και μισοκονόμαγε ο Στάθης ο Κικυρίκης. Το λοιπόν έτσι που το παγαίνανε οι δυο τους, ανηφόροι κατηφόροι, πιάνανε λακρεντή περί τον Ντουνιά και περί τις γκόμενες και περί τη δουλειά, καθώς ον έτσι και δεν πετάξει και δυο κουβέντες, σε παίρνει το γλυκό ύπνη και πώς να το κουμαντάρεις κοντζά μου μοτέρι. Διότι ο Στάθης ο Κικυρίκης, πατέρα σιδερά είχε, όλη μέρα στα μόνη και στη φυσούνα και όλη νύχτα να κάνει παιδιά, 13 αδέρφια εν ζωή ήτανε που ζωή να έχουνε. Μέχρι που ο γέρος Παναγιώτης το όνομα δεν ήξερε να τα ξεχωρίσει. «Δικό μας είναι και τούτο», ρώταγε την Παναγιώτενα, «και άμα του λέγε το καλός έχει», κούναγε το κεφάλι του σιδεράς, «ποτέ το έκανε αυτό ρε, και βάλ του να φάει». Τρώγανε το λοιπόν 15 στόματα, πώς να τα θρέψει ένα μόνη και μια φυσούνα. Στα 15 του ο Στάθης πήγε στο γέρο του. «Εσύ είσαι ο Στάθης που λένε, εγώ». Ζήτησε την ευχή του, τζάμπα ήταν, την έδωσε ο σιδεράς. «Πού θα πας ρε?» «Να βρω δουλειά. Στο καλό και να προσέχεις τη χαρτοπεξία και τα γυναικεία πάθη». Βγήκε καλτερίμι να οικονομήσει, έπεσε σε ένα συνεργείο, γυρεύανε μικρό να λαδώνει τα χέρια του και να τα σκουπίζει με στουπιά. Πήρε με ρόκαμα δραχμά 18, μέχρι που τον κάλεσε η πατρίδα στα όπλα. Τον βάλανε στα αυτοκίνητα, του δόκανε και του φέκε. «Τι να το κάνω κύριε Λοχάγε, να βαράω τα λάστιχα. Σκασμός και να μάθεις το παρουσιάστε να χαιρετάς τον ανώτερο». Καλά ήταν, δίνανε κουραμάνα και η φακή είχε τόση πέτρα που ήταν πια να την τρως με σφεντόνα. Τσάκα τσούκα το γαλλικό κλειδί και επειδή σ' όλο κοκορευότανε περιγκομενάκια το σταθάκι, το βγάλανε Κικυρίκι, κοκοράκι να πούμε. Και του πασάρανε κάτι φάπες ξεγυρισμένες που σήκωνε ως βέρκος του καντήλες. Το λοιπόν βρέθηκε αυτό το καλό παιδί στα αυτοκίνητα. Χάρη Ζαχαρίου τον λέγανε, που είχε ο πατέρας του ψυγεία. Και μόλις κονόμησε το απολυτήριο του λέει, «Θες να σε πάρουμε βοηθό σε ψυγείο?» Νάτος λοιπόν ο Στάθης ο Κικυρίκης βοηθός, καλό παιδί, καλό κορόιδο. Μινογάν τίποτε στο πονηρό και κοιτάζουν τα κορίτσια της Αύστριας και της Γκοσλάβιας, λες και δεν είχε δει ποτέ στο γυναίκα. Το οποίον επειδή να πούμε τα κορίτσια είναι εντάξει εκείνα τα μέρη και δεν κάνουνε τρίτσα κατσατσίδι και ζαβολιές, κονόμησε γκορμενίτσες στα αλήθεια το σταθάκι και ήτουνα πολύ ευχαριστημένο από τη φτιάξη. Ο Περικλής την έπινε.
Όχι δηλαδή περί μεγάλα πράγματα, αλλά το χόρτο του το θέλε να κάνει κεφάλα και να του πάει πρίμα η δουλειά. Χοντρή φωνή και μοναχο γιος, άνευ πατέρα και μάνα, ηγούν μπάσταρδος. Όπερ δηλαδή από το ορφανοτροφείο τσίφ στο βολάν. Ήτανε τότε μια γκόμενα, η Βεατρίκη, Σαλονικιά με το όνομα, που είχε βρει μηχανή πολύ μαγκιόρα. Τα φτιάνε να πούμε με νοικοκυρέους ανθρώπους παντρεμένους με το έχιν τους και μουρντάριδες. Τους καθότανε, διαγωγή Αγία Βαρβάρα, δεν έκανε το παραμικρό περιλάσπωμα. Στους δυο μήνες απάνω του λέγε το αγαπητικού της, «Ξέρεις, είμαι ο λίγον έγκυα». Τρελενότανε ο άνθρωπος, αμάν τι πάθαμε. Η Βεατρίκη του τρώγε 4-5 κίτρινες να ρίξει το παιδί, τον έκοβε και καμιά δεκαριά χιλιάδες αναλόγως να πούμε για να κόψει τις σχέσεις, πονόμαγε καλά, τα βάζει στην πάντα. Έγκυα βέβαια δεν ήτουν από τέσεις, πού να πιάσει μαγιά αυτή. Στους 20-30 παντρεμένους μεσόκοπους είχε ρίξει στην ντουλάπα μέχρι 300 χιλιάρικα. Το λοιπόν αγοράζει ταξί και παίρνει τον Περικλή για σοφέρι. Μάγκας τώρα ο Περικλής, σου λέει γιατί να κουμαντάρω μόνο το ταξί και να αφήνω την ιδιοκτήτρια παραπονεμένη. Της πέφτει στο διαφορικό, να από εδώ, να από εκεί, κάτι καναδέζικα ψέματα, τη ρίχνει ένα μπαρά. Όπου να πούμε η Βεατρίκη την παθαίνει στα αλήθεια, μένει έγκυα. Του το λέει, της ρίχνει 5 φάπες γιατί δεν πρόσεχες. Θυμώνει η κυρία, κατέβα από το ταξί και από την καριόλα μου. Ξέμπαρκος ο Περικλής, κάνει κάτι άγρια, το ρίχνουνε στο στενό παράθυρο. Με το που βγαίνει στην κοινωνία είναι στεγνός, σπαγκάκι για λαμπαδοφυτίλι. Είναι όμως καλός στη δουλειά του και του λένε, πέσε διπλωτός στο Ζαχαρίου, ζητάει οδηγούς περί τα ψυγεία του. Ρωτάει ο Ζαχαρίου, έκανες φυλακή? Φτύνει τα μάλιστα ο Περικλής. Ο Ζαχαρίου έχει κάνει και αυτός φυλακή, καθώς αν δεν μπορεί να έχεις 12 ψυγεία και να είσαι καθαριστήριον ο κρίνος, τον παίρνει από εκτίμηση. Σου κάνω πάσα βολάν, αλλά ξηγέσαι κοφτερά, έτσι. Δίνουνε τα χέρια, του βγάζει διαβατήριο μπλου σκούρο, καβαλάει την αυτοκινητάρα ο Περικλής. Ποιος γνωρίζω να πούμε, καθώς ο καλός η δουλειά του, βολεύεται φίνα. Μέχρι βγαίνει να πούμε, έχουνε κάνει το δρόμο πάνω από 20 βολές και έχει μαρκάρει πια μια-μια και τις λακκούβες ο Περικλάκιας. Και του ξηγέται του Στάθη, το οποίον, ρε σύ, μέχρι άσφαρτος έχει λακκούβα και θα γλιτώσουμε εμείς που είμαστε ανθρώποι. Όποιος πατιέται λακκουβιάζει, πώς? Διότι τι κάνει πάσα ένας να πούμε στην αμαρτία του? Ρίγνει από πάνω 5 κιλά πίσα και δεν του φαίνεται. Το οποίον Στάθη μάγκα μου, έτσι και πιάσει τη σήμερον κίνους που τάχουνε, θα τους βρεις να μην πατιούνται μήτε από καροτσάκι εκτελούνται μεταφορέ. Αλλά λόγω που διαθέτουνε τα τρία μη, πετάνε απάνω στην αμαρτία 5 μπαλώματα και σε γελάνε ότι δεν γίνει και 0 περιφώνουν. Και κάνουνε το κονόμι τους ωραίος, σκληρό κολάρο να πούμε, και φυλάνε τα χέρια στις γκόμενες, πολύ περπατημένες και του λόγου τους να πούμε, αλλά με το άρωμά τους και με το πατσουλί τους το εντάξει, με 8 γαλλικές κουβέντες να σε πετάξουνε στο τενεκεδάκι με το νερατζάκι του σωροπάτο, με αποτρίχωση στο ποδάρι που την κόβεις και λες σπανός ήταν ο πατέρας της, με τα πάντα να πούμε. Και εσύ δεν κόβεις ότι η μανταμίτσα είναι κατουρλού και πέφτεις στο σεβαστικό. Στο ψυγείο μέσα ξεκουράζονται τα φρούτα της Κορινθίας, καλά βαλμένα στα καφάσα τους, και χρυμπαράτες οι ρόγες της Ροζίνεν, μοσκομύρι στη βαγονάρα. Πρώτη βολά τραβάει απάνω για τη Φραγκφούρτη στο Μάινο Περικλάκιας και δεν ξέρει και καλά που θα το πάνε, έχει ένα χάρτη και παραπονιέται. Γένεται αδερφάκι, μαπ τον λένε το χάρτη γερμανικά. Γένεται να σε φωτίσει ένας μάπας που θα είναι ο δρόμος. Πέφτουνε όμως στις ναουτομπάν, τις μεγάλες, ωραίο πράγμα, φαρδιά η στράτα, ίσωμα, μέχρι δεν πάει άλλο, να μην έχει διασταύρωση, και κάνει το σταυρό του άνθρωπου. Πώς γένεται να τρέχει σε τέτοιους δρόμους και να σε ξύπνεις? Το μυαλό του άντρα ξυπνάει στην κακοτοπιά, γένεται να δουλέψει το ίσωμα. Ρε, πού σε κατακαημένη Ελλάδα με εκείνα τα δρομάκια σου τα φυδάτα.
Να μπανίζεις κάτω από την καστανιά και να σε πιάνει το αλλιώτικο. Να περνάς την κατάρα και να τρέχεις για παπά και για ξωμολόγη. Εδώ αδερφάκι τα αφήνεις, πάει μόνο του και σου λέει τα μάξι, άντε εσύ να πιεις καφέ και θα βρεθούμε στη Φραγκφούρτη, αμάι. Και πρόσχε μην τρακάρεις εσύ που σε πεζό, εγώ ανάγκη δεν έχω. Στη Φραγκφούρτη, αμάι, έρχεται ο κύριος αντιπρόσωπος και περιλαβαίνει το φρούτο. Το ξεφορτώνει στην αγορά, φλάχτεν, φλούχτεν, τζούμπεν, τζάμπεν, λένε οι Γερμανοί. Καθαροί μάγκες. Και κάνει ο κύριος αντιπρόσωπος: εγώ σας βρήκα τσαρδί λόγω που θα μείνετε 5 μέρες εδώ. Καθώς ο να πούμε, πρώτη βολά θα φορτώσουμε από Φραγκφούρτη και δεν γίνεται να μας φέρουν αμέσως στο φορτίο. Έχω να διακανονίσω υποθέσεις. Τους ρίχνει και από 250 μάρκα, θα τα βρούμε. Αμολιέτο κικυρίκης για γκόμενες, Παναγία μου, έχει κάτι ξανθές φρατζολάτες. Κάνει και τη βόλτα του ο Περικλής να κόψει τα κόζα. Λαχαίνει τώρα εκεί στην Καϊζερστράσε και έχει κάτι μαγαζάκια μυστήρια. Καφέ, μπλου καφέ το λένε το ένα, και βλέπει να μπαινοβγαίνουν κάτι αλανιάδες. Πεπατημένος τώρα ο Περικλής, πολύ δεν θέλει να κόψει ότι τα πρόσωπα να πούμε είναι της κεντρικής αγοράς. Και επειδή να πούμε γύρω από γκόμενα που δουλεύει ταξίμετρο, όλο και τριγυρίζουνε τα παιδιά του Νταβά, σου λέει ο Περικλής, εδώ είναι κατάστημα για μένα και ας μπω να πάρω καφέ. Τον κόβουνε με λαχρινό οι τσουλίτσες, σου λέει Ισπανιόλος είναι, και έρχονται κοντά με χαμόγελο γιο ταχύ να πούμε, ντουσις, κάτι τέτοια, που δεν τα νογάει ο Περικλής, αλλά κάνει το βαρύδι της μπαλάντζας. Πέρα λέρες τους λέει, και μια μεγούνα, γατοτόμαρο. Σπιτίγκλης κάτι μπαίνει υπέρ την κουβέντα, yes κάτι ολίγα, λέει γκόμενα, drink, λέει τούτος θα σφάξουνε το μεγάλο Σάββατο, παίζει και ένα στιούτος πιάνο, ρίχνει και κάτι ματιές ξελιγωμένες, λες και μπανίζει αδερφάκι μου και έκμε στα φίδα. Πάνω λοιπόν που λέει ας συγκεράσω ένα καφέ ο Περικλής, έρχεται ο κατασηματάρχης, δεν περνάτε στο ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο αδερφάκι μου είναι μια σάλα μεγάλη και πολύ ξεχειρισμένη. Ψυχή δεν έχει μέσα. Αλλά τη στήσανε να κόβουνε τους ατζαμίδες. Κάθε το Περικλής, κόβει κόζα, καλά είναι. Λέει γκόμενα, βάιν. Ανθίζεται ότι πρόκειται περί κρασί το παιδί. Κάνει και κρύο, σου λέει, ας πετάξουμε 5 ποτήρια τη δαπάπου. Φέρνει γελαστό στο κρασί ο γκαρσόνης, το πίνουνε ξεροσφύρι, τα ανάβουνε τα αίματα του Μεσογειακού, φέρε άλλο, φέρε τρίτο, κατεβάζει το πρόσωπο με το γατοτόμαρο, κάτι γουλιές νεροχυτήσεις, στο 4 μπουκάλι φέρνει ένα χαρτί τσάλενο τζες και γράφει το χαρτί απάνω μάρκα 220. Τι γράφει εκεί? Του ξηγάνε όξο, έχει το μπουκάλι 5 μάρκα, εδώ έχει 55. Και γιατί δεν μου ξηγηθήκατε να το πιώσω πεζοδρόμιο, να το πληρώσω 2,5. Γίνεται το λοιπόν σαματάς και φωνάζουν κάτι μαγκάκια γερμανικά που έχουν το σβέρκο τους μέσα σε φανέλα πλεχτή. Ο Περικλής το λέει να πούμε να τα βάλει με ένα, να τα βάλει με 2. Μα τα παιδιά είναι 11. Δεν γίνεται να μαλώσει μόνο το Ράιχ. Βγάζει το λοιπόν μάρκα 120 και λέει that's all στο εγγλέζικο. Τα θέλετε, τα πιάνετε. Δεν τα θέλετε, τραβιόμαστε σαν τα σαντεκλέρια. Δεν ευλέπεις και ο Στάθης να κάνουν τέλος πάντων ένα καυγαδάκι της προκόπης. Λέει τώρα ο μάγκας ο πρώτος, ο εθνική κατηγορία των Γερμανών. Δεν έχεις άλλα? Λέει δεν έχω. Να στη ζωή του Αντενάουερ. Εντάξει, φέρε τούτα και είσαι καθαρός. Πολύ του είχε κακοφανεί του Περικλή. Να σε πιάσει αδερφάκι κορόιδο ή καμπαρετζού, το ξέρεις και κάνεις πέρα από τη γέφυρα. Αλλά να πληρώσεις γιατί σε βάλανε στην καλή της άλλα, δεν σηκώνει τέτοια φτιάξη, ρίξη μου. Το περπάταγε λοιπόν πάνω κάτω στην ίδια την Καϊζερστράσε και μου το ερχόταν να βαρέσει την κεφάλα του στα ντουβάρια. Αλλά συλλογίστε και πάλι να τη βαρέσω σε ντουβάρι γερμανικό και να πούνε ότι με πιάσανε κορόιδο μέχρι και τα ντουβάρια έτσι που γίνα.
Τράβηξε το λοιπόν στο τσάρδι, ξάπλωσε και κατά τις 2 το πρωί να σου και μπουκάρισε ο Στάθης. Τι έκανες ρε? Κονόμησα ένα ξανθό μαγκιόρο 4x4. Πόσα σου φάγε? Τρελός είσαι? Να είσαι στη Γερμανία και να σου φάνε λεφτά οι γυναίκες? Τίποτα. Πλέρωσα τα δικά μου και πλέρωσε τα δικά της. Σόπα. Μα το Χριστό. 7 μάρκα εγώ και 7 η μικρά. Πήγαμε και χορέψαμε, ήπιαμε, φάγαμε. Ωραία πράγματα. Του Περικλή του γύρισε τάντερο. Και τώρα κάνατε στόπ να ρίχνετε βόλτες? Όχι αδερφάκι μου, πήγαμε σπίτι της. Και όσο έλεγε ο Στάθης τι κάνανε σπίτι της, τόσο γινότανε μαβής ο Περικλάκιας. Το οποίον τώρα δηλαδή σου πετάγεται το πουλάκι το λεγκόρν και σε κάνει σκόλι. Και σήκω τζαμάγκας να στα φάνε και να σ' αφήσουνε μοναχοπέδι με μια λαδιά στην πλάτη σαν με μια πίτα από σουβλάκι. Ούτε που κλεισε μάτι όλη νύχτα, μόνο που συλλογιζότανε πως παίρνουνε το αίμα τους πίσω. Το μεσημέρι το λοιπόν ρίξανε κάτι κοτόπουλα τη σούβλας και μπύρα και λέει του Στάθη: «Είσαι? Δεν γίνεται, κανοκικηρίκης, έχω την Ίγκε». «Ποια είναι αυτή?» «Ε, το πρόσωπο, ντε το χθεσινό». «Το ρίξε στο ψυγείο να κολατσίσεις και σήμερα?» «Αφού δώσαμε αραντεβού». «Εντάξει, καλά τα μάρια». Έπεσε στο σόλο ο Περικλής και τον φέρνανε τα ποδάρια του σε εκείνο τον καφενέ τον μπλου με τις φοράδες του. Μπήκε ωραίος, κάθισε, τον κόψανε, ήρθανε στο δίπλα του. «Good morning, να σε καλά. Τα παιδιά boys που είναι?» «Boys, dicht Mädchen». «Όχι, δεν γουστάρω κορίτσι, εμείς εκεί κάτω είμαστε και ατζέμιδες, τα boys». «Ο μαγαζί δεν τάρεσε, σκέφτηκε μην του κάνει κανένα σαματά. Αμολυθήκανε 2 γκαρσόνια σε 5 λεφτά, να σου 7 από τα παιδάκια με τις φανέλες». Ήρθανε στο ήσυχο, πήρε ένα σιγαρέκλα, καπαλί και 7 και πέταξε μια κουβέντα βαριά. «Άλζο?» «Άλλο μωρέ», είπε. «Καθίστε να σας ρίξω κανένα κρασί». «Ψτ, μαγαζί, πόσο μαρκάρεις το κρασί σε τούτο το τετραγωνικό?» «5 μαρκ». 5. «Εντάξει», άνοιξε 2 μπουκάλια. Έπεσε το κρασάκι του Μοζέλα ένα χρώμα αριστούργημα σαν ανάλυση ούρων. Σηκώσανε τα παιδιά τα ποτήρια. «Πρόουζιτ, τέτοια και χειρότερα. Πιέτε κι εγώ πληρώνω». Στο έκτο μπουκάλι έχουν έρθει όλοι στα ντουζένια τους και τον βαράνε στην πλάτη τον Περικλή. Και επειδή να πούμε οι μάγκες πώς καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, πετάει την πλάκα με το τσικουλάτο ο Περικλής και τους κάνει εξήγηση. «Μαριχουάνα? Τι μαριχουάνα? Μαυράκι του Θεού. Ποιος γουστάρει του στρίβου?» Κόβανε κόζα οι γερμανόμαγες, πήρε τα τσιγάρα του Περικλής, τα καθάρισε, κόλλησε τα χαρτιά, έβαλε την τσιβάνα, τα φτιάζε τρομπόνια γεμάτα και έκανε πάσα. Πέσανε στις φούμες όλοι μαζί, ήρθανε αμάθητοι, πλακώσανε το γέλιο οι γερμανόμαγες. «Οκέι, γιαβόλ!» Ντουμάνιασε το μαγαζί, γελάγανε τώρα και οι γκόμενες και οι κατασηματάρχες και ξεκαρβιστήκανε τα γκαρσόνια. Και ο Περικλής όλο έφτιανε και πασάριζε, φουμάρισε κι εσύ, δοκίμασε κι εσύ. Σε μια ώρα είχε γίνει κι μέσα ένα στεκές ξεγυρισμένος και πολλοί το ευχαριστηθήκανε τα παιδιά με το σβέρκο μέσα στις φανέλες. «Ein prima girl», του χαϊδεύανε το μαγούρι. Κολλιός και κολλιός από το ίδιο βαρέλι πάνω στο φτιάξιμο, λέει τώρα ο Περικλής. «Κάνουμε και ένα παιχνιδάκι ρε μάγκες». Έβγαλε τα σπίρτα του, τα θηλίκωσε σταυρωτά και έκανε τσακ μία χωρίς να τα αφήσει και ξεθηλικώθηκαν τα σπίρτα. Το είχε μάθει στη στενή το κόλπο και ήταν ωραίο. Πέσανε όλοι πάνω του, «Για πως γίνεται αυτό?» και κουκουκουκουκου τα γέλια από το χασίσι πολλοί το γλεντήσανε. Έκανε κι άλλο παιχνίδι με το μαντήλιο Περικλής και ύστερα λέει: «Φέρτε μια τράπουλα». «Κάρτεν σπίλεν?» «Όχι ρε, τρουκ τρουκ». Φέρανε την τράπουλα, χώρισε έναν παπά, 2 δεκάρια ο Περικλής, του στάβαλε μπρος στα μάτια, αλλά ούνα, αλλά ντουε, του στόριξε. «Πού είναι ο παπάς?» «Χιερ, το μάτι σου ταλίθωρο, πώς το λένε γερμανικά?» «Εδώ είναι ρε, νάτος, νοχάιν μάλ».
Αν μια φορά ενθουσιάστηκε ο μάγκας με τη φανέλα, καθώς ο πονηρός ο Περικλής τον άφησε να τον βρει τον παπά. Και καμάρωνε ο Τζες στους άλλους. Εμένα θα τη φέρει αυτός. Και λέγανε μπράβο Χάνς οι άλλοι. Πολύ να πούμε του καμαρωτού που δεν έτρωγε άβραστο το γλυκάνι ο άνθρωπός τους. Πήρε λοιπόν πάλι τα χαρτιά ο Περικλής, τα ξανάρεξε και του λέει βρέστα. Here. No. Επέμενε ο Βαρύς με τη φανέλα. Here. Πάνε τρία μάρκα. Γεια. Yeah. Βάλτα. Τα βάλε και τα κέρδισε ο Βαρύς. Μεγάλος θρίαμβος αδερφάκι για τη γερμανική πάρτη. Έκανε τον κακοφανισμένο ο Περικλής. Nochmal ρε. Nochmal. Άντε άλλα τρία μάρκα. Τα ξανάφαγε ο φανέλας. Γελάσανε πάνω στη μαστούρα του Σιρέστη. Άναψε το παιχνίδι με τον παπά. Αυτό ήθελε και ο δικός μας ο Μόρτης. Βάλτε να πάνε. Πέσανε τα πεντάρικα, πέσανε τα δεκάρικα. Πάνω στη φλόμα τους φέρνει τέρτσα την πρώτη. Ουνέμπλιχ. Ουνέμπλιχ θα σας αφαλοκόψω κατά καημένα. Πέντε πεταχτές, δέκα πεταχτές πέσανε όλοι. Πέσαν οι γυναίκες, έπεσε το κατάστημα, έπεσε ο ελαφρύς ο πιανίστας που ολοξυλωνότανε και όλο θύμωνε η γυναικίσα. Στις 20 φορές τους έχει ρίξει ένα μπαρά πίσω Περικλής και τους έχει μαζέψει σαν με 500. Και για πάνω βλέπει έναν με κατσαρόλα στο κεφάλι να περνάει απ' έξω και λέει δίθεν στο τρομαγμένο. Πολίτσια, πολιτσάι. Μαζεύονται τα μαγκάκια και σηκώνει το Περικλής, πάει στην πόρτα και παίρνει κοντά τον μπάτσο. Μπαρντών, ich nicht deutsch hotel marabo please. Γιαβόλ, τον παίρνει μαζί του ο μπάτσος και τον πάει παρακάτω. Τα μαγκάκια που είχαν το σβέρκο μέσα στις φανέλες δεν την ψηλιαστήκανε την κοπάνα. Σου λέει αυτός πάει να κλείσει τα μάτια του μπάτσου και να μην μυρίσει τη μάκαινα. Περιμένανε το λοιπόν να γυρίσει, περιμένανε. Αλλά ο Περικλής με 500 στη τσέπη δεν είναι ναυθαλίνα να ξανάρθει στο πονηρό γκεζί. Τα μάζεψε, πήγε στην κάμαρη, τούφιασε και γέλαγε μοναχός του. Πάει ρε μάγκες να με ρίξετε να πούμε στο πονηρό το κλουβί. Και αφού έχετε δρόμους αλφάδι, πάει να περπατήσουμε ίδια κατεύθυνση. Όχι αδερφάκια μου, δεν σηκώνει να πέσουμε στο ίδιο γράδο από μυαλό. Θα με δίνουνε και στην πιάτσα. Ξεκίνησε το ψυγείο φορτωμένο κρέατα και εκεί πέρα στη Φραγκφούρτη am Main κάθονται τώρα κάτι μαγκάκια και παιδεύονται με την τράπουλα να δούνε πού πέφτει ο παπάς. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Και ο παπάς έχει φύγει νότια και ξεκοκαλίζει τα 500 στο έξυπνο του φιδωτού δρόμου. Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας», από τις εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές στίξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.